Απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Διεθνές Φεστιβάλ Γεύσης των Αδάνων, όπου και φιλοξένησε 285.000 άτομα. Το Διεθνές Φεστιβάλ λοιπόν Γεύσης των Αδάνων, που διοργανώθηκε για πέμπτη φορά με θέμα «Την γεωγραφία είναι γεύση», περισσότερες από 51 μάρκες έλαβαν μέρος με τα προϊόντα του στο φεστιβάλ, όπου 23 συνομιλητές και 100 σεφ παρακολούθησαν το συνέδριο αλλά και τα στάδια γεύσης, τα οποία χάρισαν στους επισκέπτες τους ευχάριστες στιγμές κατά την περίοδο του φεστιβάλ. Πρέπει να τονιστεί ότι υπήρξε ένα θετικό αποτέλεσμα και στην τοπική οικονομία, καθώς τα τουριστικά καταλήμματα ήταν γεμάτα, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το συγκεκριμένο φεστιβάλ συνέσφερε 3 εκατομμύρια τουρκικές λίρες στην οικονομία της πόλης. Νομίζω ότι πήγε υπέροχα. Ήταν αναμενόμενο φυσικά, γιατί για σοφιαλιστή πάντα διαπρέπει παντού αποστόλη μου. Είμαστε ίσως μοναδικοί που κάναμε παρουσίαση και χειροκροτήθηκε από τον κόσμο τόσο πολύ. Αρέσαμε όσο δεν μπορείς να φανταστείς. Φυσικά ήταν ο κύριος Λευτέρης Κουκουτίνης του ένα τσάνελ, σαν εκπρόσωπος του επιμελητηρίου. Νομίζω ότι πήγε πιο καλά από ό,τι μπορούσαμε να φανταστούμε. Μεγάλη επισκεψιμότητα και προσέλευση λοιπόν να πούμε, γιατί σίγουρα οι δικές μας γεύσεις, τώρα να μην το επενευτούμε κιόλας, σίγουρα κέρδισαν τις εντυπώσεις, κύριε Πρόεδρε. Ήταν φάνταστες, Μαρία μου, οι γεύσεις, ήταν ελληνικές γεύσεις. Ήταν και ένα κρατοδημιούργημα του κυρίου Λορέντζου, το οποίο κέρδισε και αυτό όλους τους πόντους του φεστιβάλ. Την επόμενη μέρα όλες οι εφημερίδες, όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μιλούσαν γι' αυτό. 6 κανάλια τουρκικά μας είχαν ζωντανά. Νομίζω ότι ήταν φοβερά πετυχημένα. Μάλιστα. Το γεγονός ότι η τουρκική εφημερίδα έβαλε πρωτοσέλιδο, έκανε δημοσίευμα μια ελληνική δημιουργία γαστρονομική, είναι επίτευγμα, κύριε Δίκα, να το τονίσουμε αυτό, έτσι. Αποστόλη, νομίζω ότι αλλάξαμε τα δεδομένα που πιστεύαν για τους Έλληνες. Να ξέρεις ότι οι πολίτες δεν έχουν κακία για τους Έλληνες. Μάλιστα. Ή μένος ή οτιδήποτε. Ίσα-ίσα μπορώ να πω ότι μας αγαπάνε υπερβολικά και όσους συναντούσαμε όλοι είχαν κάποια ρίζα από Ελλάδα. Κύριος Δίκας, ωστόσο, σχολιάζει στην εκπομπή αναλυτής του ένα Channel το πόσο αποτελεσματικό θα ήταν ένα παρόμοιο τέτοιο φεστιβάλ για την πόλη της Καβάλας, αλλά και πώς θα μπορούσε μια παρόμοια γαστρονομική έκθεση να προσελκύσει ακόμα περισσότερους πολίτες και επισκέπτες και πώς θα μπορούσε η πόλη της Καβάλας να αποκτήσει μια ηχηρή και ισχυρή γαστρονομική ταυτότητα για τα Βαλκάνια. Έτσι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Είναι η Τουρκία, όπως ξέρουμε στα τουρκικά, ένα φτωχό κράτος. Αλλά βρίσκει τρόπους και ενέσεις για να κάνει την οικονομία της ανώτερη από τη δικιά μας, από ό,τι βλέπω. Ένα φτωχό κράτος, το οποίο μπορεί να οργανώσει μια εκδήλωση τριών εκατομμυρίων δολαρίων, παρακαλώ, όχι λιρών, έτσι. Ένα προς 10, για να υπενθυμίσουμε και αυτή, για να καταλάβει ο κόσμος ότι το ευρώ πόσο πάει με την τουρκική λίρα. Για να καταλάβει ότι ο κόσμος δουλεύει για 150 και 200 ευρώ το μήνα και καταφέρνει σε μια πόλη όπου κάτω να που είναι κομπόπολη, θα το πει την πόλη τεράστιων διαστάσεων, είναι 3 εκατομμυρίων. Μόνο όταν φτάσει στη Τουρκία είναι 6 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια. Εντάξει. Καταφέρνει να δώσει ενέσεις στον τουρκικές, στους πολίτες της και στους επαγγελματίες. Τι να πω. Πραγματικά. Και εδώ υπάρχουν κλειστά αυτιά, κύριε Δίκα, και να πούμε
ταυτοχρόνως ότι υπήρξε μια αφιλοκερδή πρόταση από την Λέσχη Αρχιμαγείρων, έτσι, για να μπορέσει και αυτή από την πλευρά της να συνεισφέρει και στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, να συνεισφέρει με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο σε ένα φεστιβάλ που θα μπορούσε να γίνει θεσμός. Μόλις πέμπτη φορά είναι που πραγματοποιείται στα Άδανα και βλέπουμε την επιτυχία που έχει. Έτσι, έτσι. Είναι λυπηρό να βλέπεις επιτυχημένες εκδηλώσεις εκατομμυρίων να βγαίνουν για τον κόσμο. Μιλάμε για τον κοινό κόσμο, τον κοινό επαγγελματία. Δεν είναι ότι θα πάνε στην τσέπη του Δημάρχου ή οποιοδήποτε. Είναι για τους επαγγελματίες αυτή η έκθεση.